Πολιτική και πνευματική ηγεσία στην Ελλάδα θα φροντίσει, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια παρά την αναγνώριση της γενοκτονίας τοποθετείων από το Κοινοβουλίο, να περάσει η 19η Μαΐου με ανώφελες δηλώσεις και νου πολιτικού περιεχομένου. Χωρίς εθνική στρατηγική, το ποντιακό ζήτημα είναι ένα σαρκοσκάραγο που παλεύει ακυβέρνητο μέσα σε φρουτουνιασμένα κύματα. Αν δεν βούλιαξε ακόμη, αυτό οφείλεται στους επιζώντες της γενοκτονίας και στους απογόνους τους που έχουν υψηλή αίσθηση του χρέους. Δεν υπερβολεί, αν παραδεχτώ, εξαιτίας της ευλογής μου με το Προεδρείο της Βουλής για την έκδοση των ντοκουμέντων, ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου είχε και έχει αντίπαλο την Ελλάδα και τους πολιτικούς της. Παρουσίας του στην ακριτική Φλόρινα. Είμαι βέβαιος ότι θα μου επιτρέψετε εκ μέρους όλων να του ευχηθώ υγεία, καλή δύναμη για τη συνέχιση του σημαντικού έργου του. Ευχαριστώ πολύ. Έκλαψα και πόλεσα, λίγο με καρό θυμό. Του απελευθερωτικού πολέμου των Τούρκων. Του πολέμου δηλαδή της σωτηρίας, έτσι όπως μεταφράζεται από τα τουρκικά, εναντίον των εξωτερικών εχθρών που ήταν οι Αγγλογάλοι και κάποιες άλλες δυνάμεις, εισέβαλαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με σκοπό την διάλυσή της, μετά βεβαίως από την ήττα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά βεβαίως και εναντίον των εσωτερικών εχθρών για τους Τούρκους που ήταν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και του Πόντου, οι οποίοι εκείνη ακριβώς την περίοδο διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους.